Μέσα σε κλίμα πόλωσης συνεδριάζει σε λίγη ώρα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ σε μια κρίσιμη συνεδρίαση καθοριστική για το μέλλον του κόμματος. Στο τραπέζι θα μπει και το ενδεχόμενο αποκλεισμού του Στέφανου Κασελάκη από την κούρσα της ηγεσίας. Πάμε αμέσως στον συνάδελφο Λάμπρο Παναγιώτου που μας περιμένει εκεί στο κέντρο της Αθήνας να μας δώσει το κλίμα. Άλλη μια εκρηκτική συνεδρίαση. Τι άλλο να περιμένουμε, Λάμπρο? Δύο λέξεις λένε τα περισσότερα μέλη τα οποία καταφθάνουν εδώ στο κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Τι ζούμε εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ. Εκρηκτική η ατμόσφαιρα. Μυρίζει παντού μπαρούτι. Σήμερα εδώ η Κεντρική Επιτροπή, τα μέλη της μάλλον, μπήκαν μέσα στην αίθουσα με το αριστερό. Είχαμε έναν έντονο διαπληκτισμό, μια λογομαχία του πατέρα του πρώην Υπουργού, του Νίκου Παπά, του Στέλιου Παπά, με τον Κώστα Καρανάσιο της Νομαρχιακής Αττικής. Και όχι μόνο, ήταν εδώ και ο Σάκης Οικονόμου, πρώην Υπουργός επί Πασόκ, τώρα μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Και η μία πλευρά, η οποία είναι του Κασελάκη, λέει, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι εδώ προφανώς να υπάρχει μια νοθέων καταγγελίες. Δηλαδή κάποια μέλη που δεν είναι μέλη πήραν την κάρτα, ενώ άλλη πλευρά λέει ότι δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία. Θα υπάρξει σήμερα απαρτία και να μην υπάρξει, λέει η πλευρά Κασελάκη, θα τη βρουν αυτοί. Ενώ η άλλη πλευρά λέει ότι όλα θα γίνουν νόμιμα. Τώρα, η πολιτική γραμματεία χθες δεν εισηγήθηκε τον αποκλεισμό ή τη διαγραφή του Κασελάκη, όμως η πληροφορία λένε ότι θα τεθεί από μέλη, μπορεί να τράβηξε πίσω το εξώδικο, έχει γίνει μεγάλη ζημιά, μάλλον πάμε για αποκλεισμό. Αυτό είναι μια πληροφορία δική μου. Μην την πάρετε και πάνω σας. Ναι. Λέμε ότι ίσως τεθεί από κάποια μέλη. Πάνω στην πολιτική γραμματεία δεν πρότεινε κάτι τέτοιο. Η κεντρική πρότεινε όμως από την Κεντρική Επιτροπή να πάρει μια πολιτική απόφαση. Ποια θα είναι αυτή? Θα ξεκινήσουμε το 12.30 και έχει ο Θεός. Λάμπρο, οι 87 πάντως εμφανίζονται αποφασισμένοι να μπλοκάρουν το δρόμο στο Στέφανο Κασελάκη προς την ηγεσία του κόμματος. Προς το παρόν εμφανίζονται αποφασισμένοι να ξεκινήσουν αυτή τη διαδικασία, να γίνει η Κεντρική Επιτροπή. Και ό,τι ήθελε από εκεί και πέρα προκύψει. Βέβαια, ο Παύλος Πολάκης, χθες που είπε χαρακτηριστικά, εγώ θέλω να ιτηθεί ο Στέφανος Κασελάκης, όχι να διαγραφεί. Σήμερα μας είπε ότι δεν θα είναι εδώ. Άλλωστε, χθες ψήφισε παρόν για το θέμα της πολιτικής γραμματείας. Ναι, Λάμπρο Παναγιώτου, σε ευχαριστούμε πολύ για όλες τις εξελίξεις μας ενημερώνεις.